Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ακολούθησε διαφορετική πολιτική στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που βασίζεται σε 4 άξονες. Φύλαξη των συνόρων μας. Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου. Αυξημένες επιστροφές. Κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Και όλα αυτά προωθώντας παράλληλα την αποσυμφόρηση των νησιών που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, αλλά και με τη διεθνοποίηση του προβλήματος σε όλα τα διεθνή φόρα. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η ταχύτερη υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημιουργείται Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με υπουργό τον βουλευτή ΧΙΟ, κύριο Παναγιώτη Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης, μέχρι σήμερα υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ολοκλήρωσε ένα κύκλο προετοιμασίας του νέου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Τις μέχρι σήμερα αρμοδιότητές του αναλαμβάνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννης Βρούτσης. Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τοποθετείται ο βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και μέχρι σήμερα αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος. Η ορκομοσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του αναπληρωτή Υπουργού θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Προεδρικό Μέγαρο.